Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνουμε ε, είναι σχεδόν σίγουρος. Ε, θα μιλήσουμε για τα προγνωστικά του Μάικ Μπατίστ για τον τελικό της Euroleague και στο τέλος θα μιλήσουμε και για το θέμα το οποίο έχει ξεσπάσει νέο πόλεμο οπαδικό ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού την ελληνοποίηση του Τόμας Βόκαπ. Πάμε. Και να ξεκινήσω με την είδηση του. Ε, Εργίνα Ταμάν. Ο Εργίνα Ταμάν λοιπόν ε, επιβεβαίωσε τις ε, θετικές εξελίξεις στις κουβέντες που έχει με τον Παραθηναϊκό. Λέει ότι θέλει να γίνει ο νέος ο Μπράντοβιτς. Θέλει δηλαδή να γράψει τη δική του ιστορία με τον Παραθυναϊκό. Και ε, από ό,τι φαίνεται λοιπόν ο Εργίνα Ταμάν θα είναι ο νέος προπονητής του Ε, Να πούμε λοιπόν έχοντα πια δεδομένο ότι ο Αταμάν θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό, να πούμε εντάξει, δεν ξέρουμε αν ο Λάσο τελικά έχει, υπο, έχει συμφωνήσει με την ΕΦΕΣ ή έχει συμφωνήσει με την Bayern. Θα δούμε με ποιον έχει συμφωνήσει. Αυτή τη στιγμή δεν μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μα ενδιαφέρει το γεγονό ότι ο Αταμάν θα είναι ο εκτό συγκλονιστικού απρόπτου ο νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ε, να πω λοιπόν δύο πράγματα για αυτή την ε, πρόσληψη. Ε, ξέρετε ότι από την αρχή όταν ξεκίνησαν οι, οι και τα, κυκλοφορούσαν τα ονόματα των προπονητών, εγώ ήμουν υπέρ τη λύση του Λάσο. Η δική μου άποψη δηλαδή ήταν ότι ο Λάσο είναι ε, Εγώ θα διάλεγα τουλάχιστον στη θέση του Δημήτρη Γιανακόπουλου τον Πάμπλο Λάσο. Όμω αυτό, okay, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Εργίνα Ταμάν είναι κανένα ταβερνιάρη, η κανένα άμπαλο ή κανένα άσχετο ή κανένα άνθρωπο ο οποίο δεν μπορεί να χειριστεί μια ομάδα. Να πω ότι η διαφορά που έχουν οι δύο προπονητέ, άσχετα από τον μπασκετικό στυλ και με τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν το μπάσκετ, είναι ότι ε, ο Εργή Νάταμαν είναι ένας προπονητή που μπορεί υπό συνθήκε να σου δώσει πιο άμεσα αποτελέσματα, ενώ ο Λάσο είναι ένα από του προπονητέ που ίσω να θέλει να δουλέψει σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, θα έλεγα. Ε, όλα εξαρτώνται από το ρόστερ το οποίο θα έχει ο Αταμάν στην ε, διάθεσή του. Δηλαδή, αν έχει παίχτες ε, γεγνωσμένης αξίας, όπως είναι ο Βιλντόζα, ε, τότε κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Γιατί, Γιατί όταν έχεις έναν παίχτε κλάσει βιλντόζα στο ρόστερ σου, τότε μπορεί να έχει αποτελέσματα πιο γρήγορα. Επίση, όταν έχει παίχτε κλάσει βιλντόζα στο ρόστερ σου, μπορεί να παίξει το μπάσκετ που, παίζει, που έπαιζε με την Εφες ο Αταμάνου. Ε, δηλαδή, να αφήνει πάρα πολλέ προσωπικέ πρωτοβουλίε και να αφήνει του παίχτε να δημιουργήσουν με την καθοδήγηση πάντα, αλλά χωρίς να τους κοουτσάρεις φάση-φάση. Άρα λοιπόν, ο Τούρκος προπονητής δεν είναι κανένα τυχαίος. Ε, ξαναλέω ότι εγώ προτιμούσα τον Λάσο, αλλά μην τα εκμυδενίζουμε όλα. Μην τα διαλύουμε όλα. Μην πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Μην φτάνουμε στην υπερβολή. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει περάσει πολλά χρόνια έχοντας κάνει το αγροτικό του σε μικρότερες ομάδες. Είχε πάρει από τη Γαλατά Σαράη και ακόμα μικρότερες ομάδες. Έχει περάσει. Εγώ έλεγα ότι επειδή έχει καιρό... Να μπει στη διαδικασία χτισήματο μια ομάδα ε, και γιατί το, τα τελευταία χρόνια ήταν μια έτοιμη ομάδα η ΕΦΕΣ, την οποία απλά κοουουτσάριζε. Έλεγα ότι μήπω είναι καλύτερο να πάρει το λάσο και τέτοια. Δεν είναι ανίκανο ο Ραμάν. Και φυσικά ξέρει εδώ, ότι εδώ που έρχεται θα πρέπει να βοηθήσει όχι μόνο στο κοουτσάρισμα, αλλά και στο χτίσιμο τη ομάδα. Θα πρέπει να χτίσει μια ομάδα. Θα πρέπει να χτίσει χαρακτήρα, θα πρέπει να χτίσει χημεία, θα πρέπει να χτίσει την εμπιστοσύνη ε, που έχει ε, με τους, ε, που θα έχει με τους παίχτες και φυσικά ο ερχομός του Αταμάν είναι ε, και η παρουσία του, ατομά, του, του Αταμάν, στον πάγκο δίνει μια άλλη έγλη γιατί όπως και να το κάνουμε άλλο να έχει τον Ράντονιτ στον πάγκο και άλλο να έχει τον ε, Αταμάν τον δύο φορές πρωταθλητή Ευρώπης με την έφεση οπότε καταλαβαίνετε ότι α μην ξεκινήσουμε και να λέμε ότι ε, π, ήρθε ο Αταμάν γιατί είναι, ε, θέλει γρήγορα αποτελέσματα ο Γιανακόπουλος ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί και ο Λάσο να μην συμφώνησε τελικά. Μπορεί, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς στις συζητήσεις με Λάσο, στις συζητήσεις με τον οποιοδήποτε άλλο εγκαμπή και ο Αλλά το να φέρνεις τον Αταμάν στον Πάγκο δεν μπορεί να πει κανένα στην αποτυχία. Το αν θα πετύχει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό θα το δούμε και είναι, θα είναι αποτέλεσμα, που θα είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Το πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, σίγουρα να ξέρετε ότι ο Αταμάν δεν πρόκειται να κάτσει και να περιμένει να του, πάρουν, να του, πάρουν, να του πάρει ο Μπετσίροβιτς παίχτες. Ξέρει τι ακριβώς θέλει, ξέρει τι ακριβώς χρειάζεται, τα εργαλεία που χρειάζεται. Οκ, okay, εφόσον ο Βιλντόζα είναι κλεισμένος, ο Βιλντόζα είναι ένα παίχτη πραγματικά που μπορεί να παίξει πολύ καλό μπάσκετ υπό την καθοδήγηση του Αταμάν. Αυτά για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού που όπω φαίνεται θέλει να φτάσει τις δόξες του Ζέλικο Μπράντοβιτ. Αυτό είναι πολύ hot take, πολύ long shot. Γιατί ο Ζέλικο Μπράντοβιτ έχει ένα θρύλο του Παναθηναϊκού. Μπά θα δούμε. Ο Μάικ Μπατίστ έκανε μια φοβερή πρόβλεψη για τον τελικό της Euroleague και είπε ότι αυτό που, αυτές τις δύο ομάδες που βλέπει να φτάνουν στο τελικό είναι ο Ολυμπιακός και η Παρτίζαν. Ο Ολυμπιακός και η Παρτίζαν, ναι. Ε, και η αλήθεια είναι ότι για να, για να φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθεί η Euroleague. Ε, σίγουρα παρακολουθεί ο Μάικ Μπατίστ. Euroleague και υπάρχουν πολλοί που το λένε αυτό υπάρχουν αρκετοί και από την παρέα εδώ στα σχόλια έχω διαβάσει πάρα πολλούς που θεωρούν ότι η Παρτίζαν θα είναι η μεγάλη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης εγώ θεωρώ ότι τελικά η Παρτίζαν θα αποκλειστεί από τη Ρεάλ 3 με 3, 1 ή 3, 2 αλλά ούτε φακίρι στην Δία έχω κάνει ούτε τίποτα, είναι απλά μια δική μου θεωρία μια δικό μου προγνωστικό μπορεί καλύστα να είμαι λάθος Πάντω, ο Μάικ Μπατίστ βλέπει τον Ολυμπιακό, σε αυτό συμφωνούμε, βλέπει τον Ολυμπιακό στο τελικό της EuroLeague, απλά βλέπει την Παρτίζαν να φτάνει μέχρι το τελευταίο μάτς. Για να δούμε. Και κλείνουμε με το θέμα της ημέρας. Με αυτό το, στο, για το, το θέμα με το οποίο, για το οποίο σκοτώνονται στα social media Ολυμπιακοί και Παραθηναϊκοί. Την ελληνοποίηση του Thomas Γόκαπ. Για την ελληνοποίηση του Τόμας Γκόκαπ. Και τώρα, ε, κάποια παιδιά μου γράψανε στο Twitter. Νικήτα, μην μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί, διότι θα βγει πάλι όλη η τοξικότητα. Εάν πει καλά λόγια και προσπαθήσει να υπερασπιστεί την ελληνοποίηση του Γκόκαπ, θα την πέσουν οι Παναθηναϊκοί με ακρατανόμενε εκφράσεις. Αν κριτικάρεις την ε, ε, απόφαση αυτή θα στην πέσουν οι Ολυμπιακοί με κατ' όνομα στις εκφράσεις, θα βγάλεις την καφρίλα, το καφρίλα έξω. Δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτά τα θέματα και γι' αυτό δεν ήθελα να ασχοληθώ και με την Euroleague για κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί, Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός και όπως καταλαβαίνετε δεν με ενδιαφέρει το, η μάχη και η, το μίσος αυτό το οποίο ε, ξεχυλίζει στα social media και, και ανάμε, ανάμεσα στους, στους οπαδούς των δύο ομάδων. Ε, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξή. Ο Τόμα Γκόκα ελληνοποιήθηκε Γιατί, γιατί ο Ολυμπιακό μπορούσε να το κάνει. Ο Ολυμπιακό κοίταξε το αγωνιστικό του συμφέρον και ελληνοποίησε τον Τόμα Γκόκα. Μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιο γι' αυτό. Κανένα δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Αν κοιτάει καθαρά το δικό του αγωνιστικό συμφέρον. Γιατί, γιατί ξέρει ότι ο ελληνικό του κορμό είναι μεγάλο σε ηλικία και μπορεί να έχει πρόβλημα στην κατάρτιση του ρόστερ του τα επόμενα χρόνια. Έχει μεγαλώσει ο Κώστας λαό, έχει μεγαλώσει ο Κώστας ο που δεν ξέρουμε καν αν θα είναι στον Ολυμπιακό την επόμενη χρονιά. Ε, και γενικώ θα έχει κάποιο θέμα. Οπότε ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ελληνοποίηση του World Cup. Ο Γουόκαπ πριν λίγο καιρό είχε πει ότι δεν έχω κάποια πρόθεση να παίξω στην Εθνική Ελλάδα, είμαι Αμερικανός, τώρα αλλάζει αυτό, αλλά Αλλάζει γιατί όμω, γιατί έχει υπογράψει και ένα συμβόλαιο ζωή, ένα συμβόλαιο καριέρα με τον Ολυμπιακό. Ε, υπέγραψε ε, πολλά χρόνια, για πολλά χρόνια. Δηλαδή, μέχρι και το τέλο τη καριέρα του ουσιαστικά ο Τόμα Γκόκαπ θα είναι στην, ε, στην Ελλάδα. Ε, τώρα, για το θέμα τη εθνική. Ο Τόμα Γκόκαπ θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στην εθνική. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να εκπληκθεί για την εθνική. Γιατί ακόμα λύσει. Λένε ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση να παίζει και ο Wokap στην, στην Εθνική και ο Dorsi. Αλλά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε μπορεί να παίζει ένας μόνο από τους ελληνοποιημένους. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρουμε αν θα κληθεί στην Εθνική. Μπορεί και να μην κληθεί στην Εθνική. Θα είναι όμως υποψήφιος για να βοηθήσει την Εθνική. Ε, υπάρχουν λοιπόν τώρα κάποιοι που φωνάζουν, α πούμε, οι, φο... οι παδί του φωνάζουν ότι τι πράγματα είναι αυτά και έτσι και ο Γιάννη ε, εδώ ολόκληρο το κούμπο και δεν μπορούσε να πάρει χαρτιά ελληνικά να ελληνοποιηθεί και πάλευε τόσα χρόνια και ο Γόκαπ μέσα σε μία νύχτα. Ε, ναι, ναι, όλα αυτά είναι αλήθεια, παιδιά. Αλλά δεν είναι το, 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 δεν είναι ένοχος ο Ολυμπιακός γι' αυτό. Ξέρετε ποιος είναι ένοχος. Είναι το ελληνικό κράτος, είναι η, η χώρα αυτή στην οποία ζούμε, είναι η, η τραγική γραφειοκρατία, η τραγική αδικία που υπάρχει σε, όλα τα, σε όλες τις εκφάσεις, εκφάνσεις της ζωής μας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ο Τόμας Γκόκαπ δεν πήρε το διαβατήριο από κάποιον άλλο άνθρωπο μετανάστη που ήρθε στην Ελλάδα. Δεν του το έκλεψε από το, από το χέρι και το πήρε αυτός. Όλοι μπορούν να ελληνοποιηθούν. Το γεγονό ότι δεν ελληνοποιούνται όλοι οι όλοι παίχτε ή όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα σε γρήγορο χρονικό διάστημα δεν είναι πρόβλημα του Ολυμπιακού. Και δεν είναι και φυσικά και πρόβλημα του Τόμας Γκόκαπ. Είναι πρόβλημα δικό μα, του ελληνικού κράτου, τη Ελλάδα, τη χώρα αυτή. Αυτό πρέπει να το, να το καταλάβουμε. Τώρα, ε, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού λένε ότι είναι σκανδαλώδε. Ε, αυτοί που κάνουν κριτική, περιπτώσει, γιατί διάβασα και στο SDNA πάλι ε, κάτι υπερβολές, ότι πυροβολούν στα πόδια των ε, Λούτζι και τους υπόλοιπους Έλληνες οι οποίοι θα χάσουν τη θέση τους από τον Βόκκαπ στην Εθνική Ομάδα και διάφορα τέτοια. Ε, αυτές είναι υπερβολές και είναι ένα, μέχρι ένα σημείο υποκρισία, έτσι, διότι οι ελληνοποιήσεις υπά, υπήρχαν και στο παρελθόν ε, Επίση, δεν πρέπει. Λέμε καμιά, λέμε καμιά φορά, ναι, αλλά ο, η γιαγιά του Ντόρση ε, ήταν Ελληνίδα. Παιδιά, η γιαγιά του Ντόρση ήταν Ελληνίδα. Τον έχετε δει τον Ντόρση, Αμερικάνο είναι ο άνθρωπο. Αυτό δηλαδή είναι μόνο μια δικαιολογία που λέμε. Ο, ο, ο μπαμπά του Καλάθη ήταν από τη Λίμνο. Ναι, ο Καλάθη δεν μιλάει γρήγορα ελληνικά. Είναι ο μπαμπάς του καλάθια από τη Λίμνο, ναι. Αλλά αυτό είναι μόνο μια δικαιολογία για να τον θεωρούμε ότι έχει ελληνικέ ρίζε, οπότε και να δικαιολογούμε και την παρουσία του στην εθνική. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ε, καλή εικόνα να ε, γεμίζει με ένα τουραλιζέ μια ομάδα, αλλά ένα μόνο μπορεί να παίξει. Ε, Επίση, να πω και κάτι άλλο. Ε, δημιουργείται ένα δεδικασμένο πλέον τώρα και για τι άλλε ομάδε. Δηλαδή, αν θέλει η ΑΕΚ να ελληνοποιήσει έναν Αμερικάνο μπορεί να το κάνει. Γιατί υπάρχει δεδικασμένο. Θα, τι θα πει η ΕΟΚ. Θα πει όχι. Πώ θα πει όχι, εφόσον ελληνοποιεί ένα παίχτη του Ολυμπιακού. Αν θέλει ο Παναθηναϊκό, μπορεί επίση. Και ο Παναθηναϊκό, όπω ξέρετε, φέτο είχε πρόβλημα με του ξένου. Μπορεί να ελληνοποιήσει έναν Αμερικάνο του. Ή ένα οποιοδήποτε ξένο του, εν πάση περιπτώσει. Και να βοηθήσει λίγο το ρόστερ του. Ε, όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε στο μυαλό μας και να σκεφτούμε λίγο όρημα. Ας μην σκοτωθούμε πάνω από, το, από την υπόθεση Wokap. Ε, ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που τον συμφέρει, έκανε τη δουλειά του που λένε. Ε, έβαλε λιτούς και δεμένους και ελληνοποίησε τον woke-up. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιο γι' αυτό. Οκ. Okay. Ε, μπορεί όμως να προβληματιστεί κάποιο και να πει... Οκ, okay, αν όμως ξεκινήσει αυτό το πράγμα, πού θα σταματήσει θα πρέπει να έχουν όλα, ένα, ε, όλα, να έχουν ένα μέτρο. Okay. Επίση να πω ότι αν ο Τόμα Γκούκαπ παίξει με την εθνική στο παγκόσμιο, γιατί μπορεί να παίξει με την εθνική στο παγκόσμιο, αν τον καλέσει ο ομοσπονδιακό προγραμματή, και βάλει κανένα μπάζερ μπίτερ και κερδίσουμε ένα μεγάλο μάτ, όλοι θα τραγουδάμε Γεια σου Μωρή παιχτάρα Γκόκαπ» και θα κυματίζουμε ελληνικέ σημαίε. Οπότε ε, καταλαβαίνετε ότι όλα είναι σχετικά αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία πολέμου ανάμεσα στους ε, δύο ομάδες, στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς. Γιατί, ξέρετε γιατί, γιατί δεν, δεν μπορώ να κερδίσω και τίποτα και καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει τα δικιά του. Ο καθένας από την πλευρά που το βλέπει, από, την, οπτική, που το, από, την, από την, την δική του οπτική έχει τα δίκια του. Ο Ολυμπιακός θα σου πήρε φίλε, έκανε τη δουλειά μου, Okay. Δεν ήρθε η καταστροφή του κόσμου. Ο Παναθωτικό θα σου πει Αού, απαράδεκτο και τέτοια, γιατί είναι Παναθηναϊκός. Ο καθένα λέει αυτά που το συμφέρουν. Με λίγα λόγια. Οπότε δεν βγάζει άκρη σε αυτή την κόντρα. Ε, δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Απλά καταλαβαίνω την κοινικότητα και την ανάγκη που είχε ο Ολυμπιακό και έκανε αυτό το πράγμα, γιατί βλέπει στο μέλλον. Βλέπει ότι το ελληνικό του ρόστερ γερνάει. Οπότε μία θέση τουλάχιστον μπορεί να την εκμεταλλευτεί έτσι ελληνοποιώντα τον Τόμα Γκόκαπ. Αυτά για το θέμα αυτό. Και να κλείσω και να πάμε μέσα με το τελευταίο θέμα το οποίο είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ στα Ιεροσόλυμα με την με την Χάποελ Ιερουσαλήμ. Ένα παιχνίδι το οποίο ελπίζω να διεξαχθεί σε πολιτισμένη ατμόσφαιρα αν και έχουν δώσει το δικαίωμα, έχουν πάρει το δικαίωμα οι Ισραηλινοί να κάνουν έκτροπα. Ελπίζω πάντως να πριτανεύσει η λογική. Ε, θα έλεγα ότι το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί άρχισαν να δίνουν μέχρι τα τηλέφωνα παιχτών της ΑΕΚ στους οπαδούς, το γεγονός ότι πήγαν οι Ισραηλινοί οπαδοί και δεν άφησαν τους παίχτες της ΑΕΚ να κοιμηθούν το βράδυ και διάφορα τέτοια, νομίζω ότι ξεφεύγει λίγο. Ok, όλοι καταδικάσαμε τα επεισόδια αυτά, αλλά τώρα το να ντοξάρει παίχτε και να δίνει το τηλέφωνό του σε οπαδού και να δέχονται απειλέ, θανατικέ απειλέ και διάφορα τέτοια είναι τουλάχιστον απαράδεκτο, τουλάχιστον τραγικό και δεν βοηθάει κανέναν. Ε, ελπίζω η ατμόσφαιρα να είναι πολιτισμένη. Θα είναι καυτή, θα είναι το γήπεδο φυσικά είναι sold out. Η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι κυρίω η ΑΕΚ, γιατί ξέρει η ΑΕΚ τι πάει να συναντήσει εκεί, κυρίω μετά από αυτά που έγιναν. Αυτό που φοβάμαι εγώ πάρα πολύ είναι η διαιτησία. Γιατί? γιατί οι διαιτητέ με... είναι και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρουν ακριβώ τι έχει συμβεί, ξέρουν ακριβώ την περιραίουσα ατμόσφαιρα και πολύ δύσκολα νομίζω θα παίξουν την ΑΕΚ 50-50. Άρα για να μπορέσει η ΑΕΚ να κάνει το θαύμα, δηλαδή να φύγει από το κολαστήριο της Χάπελ Ιερουσαλήμ με τη νίκη, θα πρέπει να νικήσει νομίζω και τους διαιτητές. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσω καλύτερος. Αυτά. Θα τα πούμε αύριο με το καλό. Χαιρετώ.